εγγένεια χθες στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων για την 6η Ανθοκομική Έκθεση Καλαμάτας. Η έκθεση που θα διαρκέσει έως τις 28 Μαΐου φιλοξενεί πολλούς παραγωγούς, ενώ στην διάρκεια της έχουν προγραμματιστεί διάφορες δράσεις και παράλληλες εκδηλώσεις. Μια προσπάθεια η οποία γίνεται τα τελευταία χρόνια εδώ, η οποία έχει περιβαλλοντικό και εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Ξέρετε, και το πάρκο και ο συνδρομικός σταθμός τελευταία πληρώνονται από το Δήμο Καλαμάτας γύρω στις 4.000 ευρώ το χρόνο προς το μουσείο. Ο περισσότερος χώρος εδώ δεν είναι δικός μας. Καταβάλλουμε όμως κάθε προσπάθεια ως Δήμος, πληρώνοντας αυτά τα χρήματα, να δεις εσείς τα πληρώνετε, να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Υπάρχει μια επιθετικότητα κοινωνική, η οποία εκδηλώνεται και σε αυτά τα θαυμάσια βαγόνια του παρελθόντος και σε όλο τον αστικό εξοπλισμό. Θέλω να παρακαλέσω, επειδή το πάρκο μας είναι σε άριστη κατάσταση, με τις προσπάθειες της υπηρεσίας και των εθελοντών, να φροντίσετε να είναι στο ίδιο επίπεδο. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί όπως είπε και ο Δήμαρχος, έχει περιβαλλοντικό, πολιτισμικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Είμαστε λοιπόν σήμερα εδώ ανάμεσα στα λουλούδια, σε μουσικές, και θέλω να πω ότι αυτή η έκθεση όχι μόνο συνεχίζει να υπάρχει, συνεχίζει να συνδέεται με κάτι δημιουργικό. Νομίζω ότι είναι μια πολύ πολύ ευχάριστη νότα μέσα στην όλη δραστηριότητά μας στην αυτοδιοίκηση. Είναι μια έκθεση που συνδέεται με την ομορφιά, με τον πολιτισμό, με την αισθητική, με το περιβάλλον. Το νιώθουμε, το ζούμε κάθε χρόνο που ερχόμαστε εδώ. Χαιρόμαστε γιατί η Καλαμάτα είναι μια πόλη που κάνει πάρα πολλές προσπάθειες ώστε ο αστικός της χώρος να έχει, να αναβαθμίζεται αισθητικά. Είναι μια γιορτή πολιτισμού. Φέτος λοιπόν επιλέξαμε αυτή την έκθεση να την αφιερώσουμε στην διαχείριση των προϊόντων κλαδέματος. Θέλουμε να περάσουμε το σύνθημα ότι στην Καλαμάτα αλλάζουμε συμπεριφορά, προστατεύουμε το περιβάλλον, κερδίζουμε πολύτιμο οργανικό υλικό. Ωπα! Κόφτε και χρόνο. Και του χρόνου, να είσαι καλά. Μπράβο, μπράβο.